Αγαπητοί τηλεθεατέ, χαίρετε. Στα πρόσωπα που εόρταζαν χθες μαζί με τον Άγιο Δημήτριο, ευχόμεθα εγκαρδίως να είναι πολύχρονα και ευλογημένα. Να έχουν τη δύναμη του Αγίου Δημητρίου και να νικούν τους συγχρόνους λιέως. Ο Άγιος Νέστορας, ο μαρτύρας του Αγίου Δημητρίου που εορτάζει σήμερα, πήγε στη φυλακή και ζήτησε την ευχή του Αγίου Δημητρίου για να αντιμετωπίσει τον προκλητικό γίγαντα Λιέο. Ο Άγιος Δημήτριος έδωκε την ευχή του και προφήτευσε, είπε στον Νέστορα, «Και Λιέον νικήσεις και υπέρ Χριστού μαρτυρήσεις, και το Λιέο θα νικήσεις και για το Χριστό θα μαρτυρήσεις». «Θεέ του Δημητρίου», είπε ο Νέστορ, «βοήθημη», και απεδίθη στον αγώνα και νίκησε και εξόντωσε τον προκλητικό γίγαντα Λιέο. Με τη δύναμη του Θεού του Δημητρίου, του αληθινού Θεού, του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, να νικάμε κι εμείς, αγαπητοί τηλεθεατέ, το διάβολο, τον μεγάλο αντίδικο και εχθρό, τον άθεο και προκλητικό κόσμο, τον πολυθέλγητρο κόσμο που με το ισχυρό ρεύμα του ζητεί να μας παρασύρει στην Άβυσσο, και να νικάμε και τον εαυτό μας, τον παλαιό εαυτό μας, τα αβυσσαλαία πάθη μας, και επίσης να αντιμετωπίζουμε τα πολλά προβλήματα ατομικά, συζυγικά, οικογενειακά, εθνικά, εκκλησιαστικά, πανανθρώπινα ζητήματα και προβλήματα και δράματα, και να τύχουμε σωτηρίας μεταδόξης αιωνίου, όπως λέγει ο Απόστολος, διότι ο Θεός μας δεν σώζει απλώς, αλλά και δοξάζει. Σώζει και δοξάζει με μια μεγάλη σωτηρία και με μια μεγάλη δόξα που είναι απερίγραπτα και δεν τελειώνουν ποτέ. Η προοπτική των πιστών ανθρώπων είναι αιωνία. Αυτή τη δύναμη και τη σωτηρία και τη δόξα να ευχόμεθα και να προσευχόμεθα να μας χαρίζει ο Θεός, όπως χάρισε στον Άγιο Δημήτριο, στον Άγιο Νέστορα και σε εκατομμύρια άλλους Αγίους και μάρτυρας και θαυματουργούς της πιστεώς μας. Κύριε Σωτηρόπουλε, ας ολοκληρώσουμε σήμερα την ερμηνεία της Ευαγγελικής Περικοπής της περασμένης Κυριακής. Να πούμε λίγα λόγια και στη σημερινή Ευαγγελική και Αποστολική Περικοπή για να μην είμαστε εκτός τόπου, και στη συνέχεια για να είμαστε και συνεπείς στο πρόγραμμα της ερμηνείας των εσχατολογικών προφητείων, να συνεχίσουμε την ερμηνεία του Γιώτα Λάμα και παλαιού του Μάρκου. Κύριε Ζιώγα, για να εισέλθουμε στο θέμα των εσχατολογικών προφητείων που παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ναι, και πάλι να υπενθυμίσουμε ότι μπορούν να τηλεφωνήσουν οι αγαπητοί τηλεθεατές μετά τη λήξη εκπομπής στα γνωστά τηλέφωνα στο 92 70 902 και 905. Επαναλαμβάνω, 92 70 902 και 905. Μετά τη λήξη εκπομπής θα είμαστε περίπου μέχρι τις 1:25 εδώ. Κύριε Σωτηρόπουλε, βλέπουμε ότι εκείνος ο δυστυχισμένος άνθρωπος, ο δαιμονιζόμενος στη χώρα των Γαδαρινών, στην ερώτηση του Κυρίου ποιο είναι το όνομά του, ενώ θα περίμενε κανείς να απαντήσει το όνομά του είναι Ισαάκ, ας πούμε, Ιακώβ κλπ, βλέπουμε ξαφνικά να απαντάει τυπικά μεν εκείνος, τυπικά μέσα από το στόμα εκείνου βγήκε μια φωνή και λέει το όνομά μου Λεγιώνα. Και όπως ξέρουμε, η Λεγιώνα ήταν από αριθμητική άποψη η μεγαλύτερη στρατιωτική μονάδα του τότε Ρωμαϊκού στρατού και αριθμούσε περίπου 6.000 άντρες. Και λέει το όνομά μου 6.000 άντρες. Πάνε με έναν αριθμό. Και μας είπε ότι απάντησε το δαιμόνιο διαστόματος του δαιμονισμένου ανθρώπου. Δεν απάντησε ο ίδιος ο άνθρωπος ο δαιμονισμένος, αλλά δια του στόματος του δαιμονισμένου απάντησε το δαιμόνιο, ο αρχηγός της Λεγιώνος που ήταν μέσα στον άνθρωπο, ο καπετάνιος, ο αρχηγός των δαιμόνων. Το πνεύμα το ακάθαρτο, όπως λέει στο στίχο 29. Και έδωκε ένα παράδοξο όνομα, Λεγιών, που σημαίνει 6.000 περίπου άτομα. Δαίμονες. Ήταν μέσα στον ταλέπορο αυτό άνθρωπο 6.000 δαίμονες. Οι δε δαίμονες είναι, επαναλαμβάνομαι αγαπητοί τηλεθεατέ, προσωπικά όντα. Δεν είναι προσωποποίηση του κακού, δεν είναι αποκοίηματα της φαντασίας, δημιουργήματα της φαντασίας των ανθρώπων του Μεσαίωνος.
είναι πραγματικά όντα, άγγελοι που εξέπεσαν και εχθρεύονται και το Θεό και τον άνθρωπο. Αυτές τις ημέρες βρέθηκα σε κάποιο σπίτι και παρακολούθησα μια εκπομπή από ένα μεγάλο κανάλι εδώ των Αθηνών και έλεγε, συνέπεσε λόγος περί δαιμόνων και έλεγε ένας από αυτούς που μιλούσαν στην εκπομπή, τι λέει, να παραδεχθούμε ότι οι δαιμονισμένοι είναι άνθρωποι μέσα στους οποίους μπαίνουν δαίμονες με ουρές και με κέρατα. Λοιπόν, ειρωνευόταν προφανώς αυτός ο κύριος, ο αδαής περί τα γραφικά και περί τα εκκλησιαστικά πράγματα. Οι δαίμονες φυσικά δεν έχουν κέρατα και ουρές. Τους παριστάνομαι έτσι τους δαίμονες. Τους παραδεχόμεθα όμως οι πιστοί άνθρωποι ως πνεύματα, χωρίς σώματα, χωρίς κέρατα και χωρίς ουρές. Για να παρουσιάσουμε την αθλειότητά τους, τους παρουσιάζουμε με κέρατα και με ουρές, εικονικά και με σώμα. Στην πραγματικότητα φυσικά οι δαίμονες δεν έχουν σώμα, δεν έχουν κέρατα, δεν έχουν ουρές. Είναι πνεύματα και ως πνεύματα εισβάλλουν μέσα στους ανθρώπους, αφού όπως λέει το Ευαγγέλιο της προηγουμένης Κυριακής, στον δαιμονισμένο των Γαδαρινών ήσαν 6.000 περίπου δαιμόνια. Αυτοί οι οποίοι δεν πιστεύουν στην ύπαρξη των δαιμόνων δεν είναι χριστιανοί. Βαπτίστηκαν, λέγονται Ορθόδοξοι χριστιανοί, γράφονται στις ταυτότητες, πηγαίνουν κάποτε πότε στην εκκλησία, αλλά δεν είναι χριστιανοί, είναι αιρετικοί, είναι άπιστοι. Η ύπαρξη του διαβόλου αποτελεί προϋπόθεση της εν Χριστώ απολυτρώσεως, διότι ο Χριστός, όπως λέγει ο Απόστολος, ήρθε για να λύσει, να διαλύσει, να ακυρώσει, να καταστρέψει τα έργα του διαβόλου και να σώσει τον άνθρωπο, ο οποίος ήταν ο καταδυναστευόμενος από τον διάβολο, όπως εκφράζεται σε άλλο σημείο η Αγία Γραφή. Γιατί, κύριε Ζώγα, είπε ο διάβολος όνομα Λεγιών, που είναι κατ' ουσίαν ένα νούμερο, είναι ένας αριθμός, 6.000 θα λέγαμε. Λοιπόν, γιατί, πώς το αντιλαμβάνεστε εσείς? Απλά ήθελε να δείξει ότι εκείνος εξουσιάζει την προσωπικότητα αυτού του ανθρώπου, έπαυσε στην ουσία να λειτουργεί αυτόνομα αυτή η προσωπικότητα εκείνου του που λέγεται άνθρωπο. Ανθρώπου και υποκαταστήθηκε με κάποιες άλλες προσωπικότητες. Γιατί τα είπα, όπως αναφέρετε κακές και εσείς, προσωπικότητες. Διαστραμμένες, άειλες, ασώματες δυνάμεις. Κακά πρόσωπα. Προσωπικά όντα. Αλλά αυτό μου υπενθυμίζει, κύριε Σωτρόπουλε, αυτό που τίνει να γίνει στις ημέρες μας. Δηλαδή γίνεται μια προσπάθεια από κάποιες δυνάμεις να μας καθιερώσουν τις λεγόμενες ηλεκτρονικές ταυτότητες. Και βέβαια εμείς δεν είμαστε έξω από τη σημερινή τεχνολογία. Ζούμε στον 20ο αιώνα, στο 1996, και κάνουμε χρήση κάθε τι τεχνολογικής, ας πούμε, επιτεύξης, αρκεί αυτό να μείνει, αυτή η επίτευξη να μείνει αντίθετη με την ηθική του χριστιανισμού. Αλλά έχει γραφεί επανειλημμένως και δεν βλέπουμε να έχει διαψευστεί ότι η ηλεκτρονική ταυτότητα, για να ενεργοποιηθεί, για να γίνει ηλεκτρονική ανάγνωση από το μηχάνημα, ας πούμε, που θα τη διαβάζει, έχει σαν ενιαίο κωδικό αριθμό τον 666. Μάλιστα. Δηλαδή θα έχει ο κάθε ένας που θα έχει την ηλεκτρονική ταυτότητα τον ατομικό του αριθμό, και στη συνέχεια, για να γίνει ανάγνωση και να πληροφορηθεί το κομπιούτερ τα στοιχεία σε ποιον ανήκει, τα στοιχεία του αριθμού εκείνου, βλέπετε, έχουμε μια υποκατάσταση της προσωπικότητας, γιατί ταυτότητα σημαίνει προσωπικότητα. Αυτό δεν σημαίνει. Ταυτότητα, όπως λέγει η ίδια η λέξη, σημαίνει είναι ο εαυτός μας. Ο εαυτός μας, κατά έναν τρόπο. Κατά έναν τρόπο. Ο εαυτός μας, ναι. Έτσι. Παράλληλα με τον εαυτό μας, ο οποίος υποκαθίσταται με έναν αριθμό. Με ένα νούμερο. Βλέπουμε. Θα έχουμε δύο νούμερα. Το ένα νούμερο είναι το νούμερο του Αντιχρίστου, που προφητεύεται στο 13ο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως, στο τέλος. Και είναι καταπληκτικό ότι επαληθεύεται αυτή η προφητεία, διότι αυτό το νούμερο, το 666, το περιβόητο νούμερο του Αντιχρίστου, σήμερα κυκλοφορεί από την Ανατολή μέχρι τη Δύση, όλο τον κόσμο, και περιέχεται στο λεγόμενο γραμμωτό σύστημα. Μάλιστα. Και αυτό είναι απαράδεκτο, να τίθεται κάτω, να έχει άμεση σχέση ο δικός μας αριθμός που αντιστοιχεί στον εαυτό μας με τον αριθμό που αντιστοιχεί στο θηρίο που λέγεται αντίθετο. Ο δεύτερος αριθμός, λέει ο κ. Ζώγας, θα είναι ένας προσωπικός, ατομικός αριθμός,
δηλαδή ταυτότητα θα περιέχει τον αριθμό του Αντιχρίστου 666 και θα περιέχει έναν ατομικό αριθμό, ας πούμε ο Σωτηρόπουλος. Λοιπόν, θα έχει αριθμό 164.513, ας πούμε. Μάλιστα. Λοιπόν, δεν θα δεχθώ φυσικά τέτοια ταυτότητα. Αυτό σημαίνει ότι ο άνθρωπος γίνεται νούμερο, αριθμός πλέον, καταργείται η προσωπικότητα και αυτό επιδιώκει ο διάβολος, ο οποίος φθονεί και μισεί θανασίμως τον άνθρωπο, να τον καταργήσει ως προσωπικότητα, πλασμένη κατ' εικόνα και ομοίωση Θεού, και να τον καταστήσει ένα νούμερο, ένα αριθμό. Όπως εδώ είπε, το λογιόν που είναι κατ' ουσία ένας αριθμός, 6.000. Αυτή η ταυτότητα, κύριε Σωτρόπουλε, είναι απαράδεκτη από χριστιανική άποψη και σε αυτό το σημείο θα πρέπει να γίνουμε πραγματικά αντιρρησίες συνείδηση. Σε αυτό το σημείο, ως προς αυτό το σημείο, για ασφαλώς ως προς όλα δεν μπορούμε να γίνουμε. Δεν σημαίνει ότι δεν θα αγοράσουμε κανένα καταναλωτικό είδος, δεν θα πάμε στο σούπερ μάρκετ να αγοράσουμε γάλα ή ξέρω εγώ κρέας, διότι θα έχει επάνω, ή ένα αναψυκτικό, διότι θα έχει επάνω το γραμμωτό σύστημα. Δεν τίθεται το πράγμα κατά τρόπον ώστε να είμαι θα αρνητέ της πιστεώς μας ή αν πάρουμε ένα προϊόν που έχει το γραμμωτό σύστημα. Όταν όμως θα έρθει ο Αντίχριστος, θα τίθεται έτσι το θέμα. Όποιος θα δεχθεί τη σφραγίδα του Αντιχρίστου, που θα έχει το νούμερο 666, αυτός θα έχει την έννοια ότι αρνείται τον Χριστό και γίνει το παδός του Αντιχρίστου. Αλλά και προτού έρθει ο Αντίχριστος, επειδή η ταυτότητα θα είναι το προστάδιο του χαράγματος του Αντιχρίστου, είναι προστάδιο. Και επειδή η ταυτότητα, όπως είπαμε, είναι κατά έναν τρόπο ο ίδιος ο εαυτός μας, η ταυτότητα είναι το πιο επίσημο, δημόσιο, ατομικό δελτίο, έγγραφο, όπως να πούμε. Λοιπόν, γι' αυτό θα αρνηθούμε να πάρουμε μια τέτοια ταυτότητα που θα έχει επάνω αντίχριστα και σατανικά εμβλήματα. Γιατί, κύριε Σωτηρόπουλε, θα μας πούνε τότε όσοι θα παραλάβουν την ταυτότητα, θα πούνε, κύριε, τον ίδιο αριθμό που έχει την ταυτότητα, θα την πάρεις πάνω στο χέρι, γιατί η ταυτότητα μπορεί να κλαπεί, να πλαστογραφηθεί, να απολεστεί. Και μετά στο μέτωπο για το χέρι μπορεί να κοπεί. Είναι κομμένο το χέρι. Αν όμως σπάσει το μέτωπο, ο άνθρωπος πεθαίνει. Τελειώνει. Γι' αυτό τέλος ο Αντίχριστος θα σφραγίζει στο μέτωπο. Αλλά και από απόψεως ελευθερίας συνειδήσεως, για όσους μπορεί να μείνει κάποιος χριστιανός, αλλά δεν θέλει το ηλεκτρονικό φακέλωμα, αντίκειται που λέμε στα ανθρώπινα δικαιώματα, θα πρέπει και αυτή η κατηγορία των συμπατριωτών μας να αντιδράσει, γιατί αλίμονα να αφήσουμε εκείνους που έχουν αυτά τα σχέδια να προχωρήσουν στην υλοποίησή τους, χωρίς εμείς να προβάλλουμε την αντίσταση. Θα προβάλλουμε αντίδραση για να βοηθήσουμε και το έθνος μας που έχει μεγάλη ιστορία, αλλά να βοηθήσουμε και τον εαυτό μας να σωθεί. Γιατί αν δεν αγωνιστούμε, δεν θα σωθούμε. Χθες διάβαζα στο Ευαγγέλιο του Λουκά, του Λόγου του Κυρίου, ρώτησαν τον Κύριο οι μαθητές, θα είναι ολίγοι αυτοί που θα σωθούν, Κύριε? Και απήντησε ο Κύριος, να αγωνίζεστε, να εισέλθετε, να περάσετε από τη στενή πύλη, διότι πολλοί κατά την ώρα του θανάτου και τη Δευτέρα Παρουσία θα θελήσουν να περάσουν και δεν θα μπορέσουν να περάσουν γιατί θα είναι αργά πλέον. Τώρα πρέπει να αγωνιζόμαστε να περάσουμε από τη στενή πύλη που οδηγεί, που βγάζει στη σωτηρία. Αυτά τα λίγα όμως για το 666 σήμερα, να προχωρήσουμε, κύριε Σωτρόπουλε, γιατί δυστυχώς έχουμε λίγο χρόνο. Στη συνέχεια, θεατέ, εγώ να ρωτάω, κύριε Σωτρόπουλε, και συντόμως να απαντάτε όμως, γιατί λόγω της ελαχίστου χρόνου που έχουμε. Παρακαλούσαν τα δαιμόνια το Χριστό να μην τα διατάξει να απέλθουν στην Άβυσσο. Τι είναι η Άβυσσος, κύριε Σωτρόπουλε? Η Άβυσσος, και ο Χριστός λέει, την οποία η γραφή κατέβηκε τα στην Άβυσσο. Την οποία φοβούνται τα δαιμόνια, όπως βλέπω. Και ο Χριστός λέει κατέβηκε στην Άβυσσο. Είναι τα τρίσβαθα του Άδη, θα λέγαμε. Ο Άδης βέβαια είναι μια πνευματική έννοια. Παραστατικά τοποθετείται στα έγκατα της γης, εν της κατωτάτης της γης, αυτά είναι παράστασης. Στην πραγματικότητα ο Άδης είναι πνευματικός χώρος των ψυχών, των πνευμάτων, ασύλληπτος χώρος, μεταφυσικός κόσμος. Είναι τα τρίσβαθα του Άδου, η κόλαση είναι. Δεν ήθελε να τον διατάξει ο Χριστός, να διατάξει ο Χριστός τα δαιμόνια, να απέλθω στην Άβυσσο, στην κόλαση.
Στη συνέχεια βλέπουμε να τον παρακαλούν να τους δώσει την άδεια, γιατί περί αδείας επρόκειτο, να εισέλθουν, λέει, σε μια γέλη χειρών που βρισκόσαν πιο μάλιστα πέρα. Ένα σχόλιο πάνω στο ότι ζήτησαν την άδεια. Πρώτον, ότι παρακαλούσαν τον Χριστό τα δαιμόνια για να μπουν στους χείρους. Αυτό σημαίνει ότι ο διάβολος, ο οποίος βέβαια έχει μια σημαντική δύναμη, μεγαλύτερη από τη δύναμη του ανθρώπου, γιατί τα πνεύματα είναι ισχυρότερα από τον άνθρωπο. Με τα θάνατον ο άνθρωπος ο ζώμενος θα αποκτήσει και κύριος δύναμη μεγάλη όπως οι άγγελοι και οι αρχάγγελοι, αλλά επί του παρόντος τα πνεύματα έχουν ισχυρότερη δύναμη από εμάς, που είμαστε βεβαίως και εμείς πνεύματα, αλλά είμαστε δεσμευμένοι μέσα στο σώμα. Μάλιστα. Περιορισμένοι μέσα στο σώμα. Ο διάβολος δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει τη δύναμή του. Ούτε για να μπει στους χείρους δεν μπορούσε χωρίς την άδεια του Χριστού. Ό,τι συνεπώς συμβαίνει το δαιμονικό στον κόσμο, εάν κανείς υποστεί μια επίδραση του σατανά, μπει μέσα το ενέργεια του σατανά, μπει μέσα το δαιμόνιο ένα ή δαιμόνια περισσότερα, αυτό γίνεται όταν το επιτρέψει ο Κύριος, και το επιτρέπει ο Κύριος για λόγους παιδαγωγικούς, σοφρονιστικούς. Αλλιώς ο διάβολος ούτε στους χείρους δεν μπορεί να μπει. Τώρα γιατί μπήκε στους χείρους, ζήτησε να μπει στους χείρους? Διότι ο διάβολος είναι ακάθαρτο πνεύμα, και το ακάθαρτο ευχαριστείται στον ακάθαρτο χώρο. Οι χείροι θεωρούνται τα πιο ακάθαρτα ζώα. Γι' αυτό μπαίνουν και μέσα στους ανθρώπους που ζουν χειρόδη ζωή. Ζωή βορβόρου, τους βεβορβορωμένους ανθρώπους που ομοιάζουν με τους χείρους. Ακόμη τα δαιμόνια θέλουν να μπουν στους χείρους για να κάνουν καταστροφή. Ο διάβολος εκ φύσεως, εκ της διαστραμμένης εννοώ φύσεως του, που έχει αποκτήσει μετά την πτώση του, δεν ησυχάζει αν δεν κάνει κακό. Και οι άνθρωποι οι οποίοι αρέσκονται στο κακό είναι δαιμονικοί άνθρωποι, έχουν και αυτή διαστραφή. Η μόνη ανάπαυση του διαβόλου είναι να κάνει το κακό, την καταστροφή. Γι' αυτό βλέπουμε σήμερα πολλούς ανθρώπους να έχουν μανία καταστροφής. Μεγάλη μανία καταστροφής. Αν θα μπορούσαν να ανεβούν και πάνω στον ουρανό, να γκρεμίσουν τον ήλιο, να διαλύσουν τον ήλιο και να βυθίσουν την ανθρωπότητα όλη στο σκότος, θα το έκαναν. Κύριε Σουτρόπουλε, στη συνέχεια βλέπουμε ακόμη, συγγνώμη κύριε Ζιώγα, ο Χριστός επέτρεψε να μπουν στους χείρους τα δαιμόνια, διότι οι χείροι αυτοί ετρέφουν το παρανόμος. Ναι, αλλά εδώ βλέπουμε όμως... νόμος απηγόρευε να τρέφουν χείρους οι Εβραίοι, δεν είναι του παρόντος να εξηγήσουμε γιατί, και αυτοί έκαναν παράνομο εμπόριο που έτρεφαν τους χείρους. Έκανε όμως μεγάλη ζημία. 2.000 χείρους αναφέρει η γραφή. Μιλάμε για πολλά εκατομμύρια. Θα μπορούσα να το υποβάλω και μήνυση για φθορά ξένης ιδιοκτησίας. Πόσες χιλιάδες σουβλάκια πήγαν χαμένα, Εκατοντάδες χιλιάδες. Λοιπόν, θα μπορούσα να υποβάλω στον κύριο μήνυση για τη φθορά ξένης περιουσίας, ξένης ιδιοκτησίας. Μάλιστα. Εάν το κάναμε εμείς αυτό, θα μπορούσαν να μας μηνύσουν και θα ήταν όντως αμάρτημα. Το έκανε ο Χριστός, ο οποίος είναι Θεός. Και αυτός είναι ο νοικοκύρης, ο ιδιοκτήτης του κυρίου γη και το πλήρωμα αυτής. Γι' αυτό και άλλοτε κατέστρεψε μια σικιά. Ξήρανε μια σικιά. Εάν ξήρανε εγώ τη σικιά, μπορούσαν να με μηνύσουν για φθορά ξένης περιουσίας. Ναι, ακριβώς. Ναι. Λοιπόν, τον Χριστό δεν μπορούσαν να τον μηνύσουν, διότι ενήργησε ως Θεός και τα πάντα είναι δικά του. Εμείς τίποτε δεν φέραμε στον κόσμο, δεν μας ανήκει τίποτε. Ούτε τίποτε θα πάρουμε όταν αναχωρήσουμε από τον κόσμο, και ο ίδιος ο εαυτός μας δεν είναι δικός μας, δεν μας ανήκει. Ούκαι στέ εαυτόν, λέει ο Απόστολος. Άλλος μας δημιούργησε, άλλος μας εξαγόρασε, σ' άλλον ανήκομαι, του Κυρίου γη επαναλαμβάνω και το πλήρωμα αυτής, η γη και όλα όσα βρίσκονται πάνω στη γη είναι του Κυρίου. Ο Κύριος είναι ο ιδιοκτήτης και γι' αυτό επέτρεψε να εισέλθουν τα δαιμόνια στους χείρους και να πνιγεί η αγέλη των χείρων. Στη συνέχεια ο Ευαγγελιστής Λουκάς, κύριε Σωτρόπουλε, αναφέρει ότι ο άνθρωπος από τον οποίο εξήλθε αυτή η λεγιώνα των δαιμονίων καθόταν, λέει, δίπλα στους πόδας του Ιησού ενδεδειμένος και σώφρον. Αυτό είναι, δίνει ένα πολύ μεγάλο ηθικό δίδαγμα, αγαπητοί τηλεθεατέ. Προηγουμένως ο δαιμονισμένος ή το άτακτος
περιφερόταν ολόγυμνος, ήταν χαλεπό, φοβερό φαινόμενο και φόβος και τρόμος των ανθρώπων. Από τη στιγμή που βγήκε το δαιμόνιο, βγήκαν τα δαιμόνια από μέσα του, πήγε και κάθισε στα πόδια του Χριστού, ηματισμένος, δηλαδή ντυμένος, σεμνά ντυμένος. Το πρώτο πράγμα που έκανε μετά τη θεραπεία του, ανεζήτησε τα ενδύματα και ντύθηκε, και σοφρονών, φρόνιμος. Πρωτήτερα ήταν σοφρονών, ήταν σαν τρελός. Το δαιμόνιο του είχε τρελάνει κατά έναν τρόπο, και όσοι άνθρωποι σήμερα είναι, παρουσιάζονται άσεμνα ή μη γυμνοί στον κόσμο ή ολόγυμνοι στα γυμνιστικά κέντρα και ζουν άτακτη ζωή, αυτή σημαίνει ότι έχουν ή δαιμόνια μέσα τους ή ενέργεια του σατανά, και όταν απαλλαγεί ο άνθρωπος από τα δαιμόνια ή την ενέργεια του σατανά, τότε ηματίζεται, ντύνεται, γίνεται σεμνός άνθρωπος και σοφρονεί, γίνεται φρόνιμος άνθρωπος, δεν κάνει αταξίες, μεγάλες αταξίες, τρέλες, εκτροπές από τη χριστιανική ηθική και τάξη. Στη συνέχεια, κύριε Σωτρόπουλε, βλέπουμε ένα περίεργο φαινόμενο να εξέρχονται όλοι οι κάτοικοι της χώρας των Γαδαρινών, άντρες, γυναίκες, παιδιά, ό,τι χαρακτηριστικά αναφέρει πάνω το πλήθος, και να έρχονται κοντά στο Χριστό και να τον παρακαλούν, τι παρακαλώ, να φύγει από τα μέρη τους. Ναι, είναι ελεηνή διαγωγή, οι Γαδαρινοί απεδείχθησαν, να κάνουμε ένα λογοπαίγνιο, να προσθέσουμε ένα γιώτα στο όνομά τους, οι Γαδαρινοί απεδείχθησαν, αγαπητοί τηλεθεατέ, γαϊδαρινοί, αφιλότιμοι άνθρωποι, αντί να ευχαριστήσουν τον Κύριο διότι θεράπευσε έναν συμπατριώτη τους και τους απείλαξε από ένα φοβερό φαινόμενο και άλλον δαιμονισμένο θεράπευσε σύμφωνα με άλλον Ευαγγελιστή, και αντί να τον παρακαλέσουν να μείνει κοντά τους, να θεραπεύσει και άλλους αρρώστους, να απαλλάξει και άλλους από δαιμόνια και να τους κηρύξει το Ευαγγέλιο της Βασιλείας, αυτοί πήγαν όλοι μαζί και τον παρακάλεσαν να αναχωρήσει από την περιοχή τους, διότι είχαν μεγάλο φόβο. Και τι φοβήθηκαν προπάντων, κύριε Ζιώγα? Φοβήθηκαν την καταστροφή υλικών πραγμάτων. Μακριά Χριστέ, διότι είσαι επιζήμιος, κατέστρεψε στα γουρούνια μας. Αυτό είναι το πνεύμα. Ναι, στο Χριστό, όχι στο Χριστό. Και σήμερα οι άνθρωποι δεν θέλουν τον Χριστό στα σπίτια τους, διότι αν μπει ο Χριστός στα σπίτια, θα φύγουν μέσα από το σπίτι πολλά αμαρτωλά πράγματα. Αμαρτωλά περιοδικά, παραδείγματος χάρη. Αμαρτωλές εκπομπές τηλεοράσεως. Κύριε Σωτρόπουλε, θα κάνω ένα σχόλιο όμως. Αμαρτίες, έσχη, λοιπόν, φιλαργυρίες, πλεονεξίες. Ο κόσμος δεν θέλει το Χριστό στα σπίτια για να μπορεί να αμαρτάνει αβεώς, ελεύθερα. Θα κάνω ένα σχόλιο που έχει κάποια σχέση με αυτά που λέμε. Θυμάμαι ότι όταν τότε ο Μακαρίτης ο Τρίτης έκανε τον νόμο για την εκκλησιαστική περιουσία, ξεσηκώθηκε όλη η ιεραρχία, αλλά ξεσηκώσαν και το λόγο του Θεού για να μην περάσει, να μην υλοποιηθεί, ας πούμε, ο νόμος αυτός. Όταν όμως γινόταν η προβολή της ταινίας «Ο τελευταίος πειρασμός», καταλαβαίνετε και ξέρετε πώς παρουσιάζουν σε αυτήν την ταινία τον Κύριο, δυστυχώς δεν είδα κανένα δεσπότη και ελαχιστοστάτες ιερείς. Πρώτα λοιπόν ο Χριστός, είπα, δηλαδή σκέφτηκα τότε, και μετά ο Χριστός. Θυμάμαι, αγαπητοί τηλεθεατές, το λόγο ενός Αγίου Επισκόπου της εποχής μας, έχουμε και ολίγους καλούς και Αγίους ακόμη Επισκόπους, που μου έλεγε κάποτε, παιδί μου, λέει, ο χριστιανισμός είναι ένα λεπτό πράγμα που το αισθάνονται ολίγοι άνθρωποι. Έτσι είναι, κύριε Ζιώγα. Λίγοι είναι καλοί επίσκοποι, λίγοι καλοί ιερείς, λίγοι καλοί λαϊκοί, αλλά οι ολίγοι έχουν τη μεγάλη αξία. Τα διαμάντια που έχουν είναι λίγα, έχουν αξία. Τα χαλίκια που είναι πολλά δεν έχουν καμία σπουδαία αξία. Στη συνέχεια πάλι, κύριε Σωτρόπουλε. Μπορεί όμως ένα χαλίκι να γίνει διαμάντι. Να μην απογοητεύσουμε κανένα. Λοιπόν, ούτε θεωρούμε τους εαυτούς μας διαμάντια. Είμαστε πιστοί άνθρωποι και θέλουμε να βοηθήσουμε τις εκπομπές, τους αγαπητούς τηλεθεατάς. Όσοι έχουν κλονισμένη την πίστη, είναι άπιστοι, να μπουν στην περιοχή της πίστεως και να αγωνιστούν, να αγωνιστούμε όλοι να γίνουμε καλύτεροι, να βελτιώσουμε τον εαυτό μας, να υπερβούμε τον εαυτό μας. Στη συνέχεια βλέπουμε να παρακαλεί ο άνθρωπος από τον οποίο εξήλθαν τα δαιμόνια τον Κύριο να είναι κοντά μαζί του. Αλλά ο Κύριος όμως τι του είπε? Γύρισε στον οίκο σου και να διηγηθείς όσα έκαμε σε σένα ο Θεός. Και σχολιάζει τώρα ο Λουκάς.
και ανεχώρησε, κηρύττοντας σε όλη την πόλη όσα έκαμε σε αυτόν ο Ιησούς. Ενώ θα περίμενε να γράψει όσα έκανε ο Θεός. Μάλιστα. Θα ήθελα να κάνω δύο παρατηρήσεις πάνω σε αυτό, κύριε Ζώβα. Του είπε, ενώ οι άλλοι Γαδαρινοί παρακαλούσαν τον Χριστό να φύγει μακριά από την περιοχή τους, από την περιφερειά τους, ο θεραπευτής δαιμονισμένος, ο απαλλαγής από τα δαιμόνια, παρακαλούσε τον Χριστό να τον πάρει μαζί του, να τον κάνει ακολουθό του, έναν Απόστολο θα λέγαμε. Αλλά ο Χριστός είχε εκλέξει τους Αποστόλους, τους 12 και τους 70, δεν τον προόριζε για Απόστολο. Μη πάντες Απόστολοι, όλοι μπορούν να γίνουν σαν τον Πέτρο, σαν τον Παύλο, σαν τον Ανδρέα. Όχι, αυτόν τον έστειλε να κάνει άλλη Αποστολή, να πάει στην οικογένειά του, να διηγηθεί αυτά που έκαμε ο Θεός, να χαρούν, να ενισχυθούν στην πίστη και στους άλλους ανθρώπους, και αυτό έκανε. Μπορεί να είναι κανείς αλλά μικρός Απόστολος μέσα στο σπίτι του, στην οικογένειά του, στη γειτονιά του, μεταξύ των συγγενών του και στον τόπο της εργασίας του, να μιλάει για τον Χριστό όπου έρχεται σε επικοινωνία με ανθρώπους. Κύριε Σωτρόπουλε, θα κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε. Μάλιστα. Κύριε Σωτρόπουλε, επειδή μεσολάβησε το διαφημιστικό διάλειμμα, επαναλαμβάνω την ερώτηση. Όταν παρεκάλεσε ο πρώην δαιμονιζόμενος και είναι θεραπευτής πλέον τον Ιησού να μείνει μαζί του, ο Ιησούς τι του είπε? Πήγαινε, λες, στην πόλη σου, πήγαινε στο σπίτι σου και να διηγηθείς όσα έκανε σε σένα ο Θεός. Ο Θεός. Ο Θεός. Έρχεται ο Λουκάς και γράφει στη συνέχεια. Και εκείνος πήγε στην πόλη από την οποία κατήγητο και διηγήθηκε στους κατοίκους της πόλης όσα έκανε σε αυτόν ο Χριστός. Ο Ιησούς. Μάλιστα. Ενώ ο Χριστός του είπε να διηγηθείς όσα σου έκανε ο Θεός, ο Ευαγγελιστής λέει ότι αυτός διηγήθηκε όσα το έκανε ο Ιησούς. Είναι ένας ωραίος τρόπος του Λουκά για να δείξει ότι ο Θεός είναι ο Ιησούς. Ο Ιησούς είναι ο σαρκωμένος Θεός. Ένα μεν πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, αλλά όλη η Θεία Ουσία, όλη η Θεότητα. Ο Κύριός μας και ο Θεός μας, όπως ομολόγησε ο Απόστολος Θωμάς. Κύριε Σωτρόπουλε, κάτι ανάλογο έχουμε από τον ίδιο Ευαγγελιστή, τον Λουκά, στις Πράξεις, το 16ο κεφάλαιο. Γιατί ο συγγραφέας των Πράξεων είναι ο Λουκάς πάλι, ο συγγραφέας του Τρίτου Ευαγγελίου. Έχουμε στην περίπτωση του δεσμοφύλακου των Φιλίππων, που όταν έγινε ο σεισμός, έπεσε, λες, στα πόδια του Παύλου και του Σίλα και τους είπε τι πρέπει να κάνω για να σωθώ. Και εκείνοι απάντησαν. Πίστεψον, λέει, στον Κύριο Ιησού Χριστό και θα σωθείς εσύ και ο οίκος σου. Στον Κύριο Ιησού Χριστό. Και θα σωθείς και εσύ και ο οίκος σου. Πίστεψε στον Κύριο Ιησού Χριστό. Και γράφει τώρα ο Λουκάς το στίχο 34. Παρέθηκε τράπεζαν και εφράνθη πανική, πιστεύσας εις τον Θεόν. Αυτό είναι. Οι Απόστολοι είπαν στον δεσμοφύλακα των Φιλίππων, για να σωθείς να πιστεύσεις στον Κύριο Ιησού Χριστό. Και ο Λουκάς λέγει ότι ο δεσμοφύλακας πίστευσε στο Θεό. Δείχνει με τον τρόπο αυτόν ότι ο Κύριος Ιησούς Χριστός είναι ο ίδιος ο Θεός. Ο Θεός. Με άρθρο. Άλλωστε γι' αυτό λέγεται Κύριος. Κύριος Ιησούς Χριστός. Γι' αυτό λέγεται Κύριος, επειδή είναι Θεός. Και γι' αυτό του είπαν οι Απόστολοι, πίστευσε στον Κύριο Ιησού Χριστό. Αν ο Κύριος Ιησούς Χριστός δεν είναι ο Θεός, δεν θα έλεγε πίστευσε στον Κύριο Ιησού Χριστό. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός είναι αντικείμενο πίστεως, διότι είναι ο ίδιος ο Θεός. Δεν θα λέγαμε ποτέ για να σωθούμε πρέπει να πιστεύουμε στον Αρχάγγελο Μιχαήλ, στον Μωυσή, στον Παύλο. Στην Παλαιά Διαθήκη, στο όνομα ποιου απαιτείται πίστη, κύριε Σωτρόπουλε? Στο όνομα του Γιαχβέ, του Θεού του αληθινού. Μάλιστα. Και εξ αυτής της επόψης έχουμε ένα επιχείρημα ακόμη υπέρ της θεότητος του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Τα επιχειρήματα υπέρ της θεότητος του Ιησού Χριστού, αν κανείς διαβάζει προσεκτικά τη γραφή, είναι αναρρύθμιτα, κύριε Ζώγα και αγαπητοί τηλεθεατές. Αν μπορεί κανείς να μετρήσει τις ακτίνες μιας ηλιακής δέσμης, μπορεί να μετρήσει τότε και τα επιχειρήματα μέσα από τη γραφή για τη θεότητα του Ιησού Χριστού. Αναρρύθμιτα. Πολλές φορές διαβάζομαι έτσι επιπόλαια την Αγία Γραφή και δεν καταλαβαίνουμε ότι στους στίχους που διαβάσαμε
περιέχεται ένα πλήθος επιχειρημάτων για τη θεότητα του Χριστού. Και για να μην είμαστε εκτός τόπου, θα ήθελα μόνο ένα σχόλιο πάνω στο σημερινό Απόστολο και στη σημερινή Ευαγγελική Περικοπή. Εκτός τόπου ένας... και χρόνο εκκλησιαστικού. Εννοείται από εκκλησιαστική άποψη. Μάλιστα, ένα μόνο κύριε Ζώγα, πάνω στον Απόστολο. Για να συνεχίσουμε την ερμηνεία του 13ου κεφαλαίου του Μάρκου. Ευαγγέλιο της σημερινής ημέρας. Από τον Απόστολο, έτσι θα πω κάτι που ιδιαίτερα συγκινεί εμένα. Τι λέγει ο Απόστολος Παύλος, ο μεγαλύτερος Απόστολος και ο μεγαλύτερος άνθρωπος μετά το Θεάνθρωπο από τους άνδρες. Τι λέγει ο Απόστολος, ζω δε ουκέτι εγώ, ζει δε εν εμή Χριστός. Δεν ζω πλέον εγώ ο Παύλος, αλλά μέσα μου ζει ο Χριστός. Αυτό σημαίνει ότι ο Παύλος είχε νεκρωθεί. Τα πάθη του Παύλου είχαν νεκρωθεί, το θέλημα του Παύλου είχε νεκρωθεί. Μέσα του δεν ζούσε ο παλαιός άνθρωπος, δεν ζούσε ο Παύλος, ζούσε ο ίδιος ο Χριστός και το θέλημα του Χριστού. Αυτό σημαίνει ότι ο Παύλος δεν έκανε το δικό του θέλημα, έκανε το θέλημα του Χριστού. Αυτό πάλι σημαίνει δύο πράγματα. Ότι ο Χριστός είναι Θεός, ο Θεός με άρθρο και ο Θεός, και ότι ο Παύλος είχε ταυτίσει το θέλημά του με το θέλημα του Χριστού, ή καλύτερα είχε εξαφανίσει το δικό του θέλημα και στη θέση του δικού του θελήματος έβαλε το θέλημα του Χριστού, πράγμα που σημαίνει ότι ο Παύλος ήταν τέλειος ως άνθρωπος. Η χάρη του Θεού που τον πλημμύρισε τον έκανε τέλειο. Όποιος φτάσει στο σημείο να πει «Δεν ζω εγώ, ζει μέσα μου ο Χριστός, δεν κάνω εγώ το θέλημά μου, κάνω ό,τι θέλει ο Χριστός, κάνω το θέλημα του Χριστού», αν φτάσει κανείς σε αυτό το σημείο, μοιάζει με τον Παύλο. Μια παρατήρηση, Κρίστο. Ο Παύλος είπε να γύρω με μιμητέ του, όπως αυτός έγινε μιμητής του Χριστού. Και όμως είχε φόβο για τη σωτηρία του. Ναι, γιατί ήταν ταπεινός άνθρωπος. Ενώ βλέπουμε ανθρώπους που ανήκουν σε διάφορες αιρέσεις να λένε ότι εφόσον πιστεύω στον Ιησού Χριστό, όπως είπε η Πεντηκοστενή, λέει είμαι σωσμένος. Καλά, όλοι οι Προτεστάντες λένε αυτά τα ανόητα πράγματα. Λοιπόν, όσο ζούμε μέχρι την τελευταία στιγμή, πρέπει να έχουμε φόβο και τρόμο για τη σωτηρία μας. Τα λέει ο Παύλος. Λοιπόν, δεν θα γίνουμε ανώτεροι εμείς από τον Παύλο. Απάνω στο Ευαγγέλιο, ναι, ένα μικρό σχόλιο, επίσης, αγαπητοί τηλεθεατές, μια παρατήρηση. Η αιμορρούσα γυναίκα, η γυναίκα που έπασχε από αιμορραγία 12 χρόνια και είχε ξοδέψει όλη την περιουσία της στους γιατρούς και αντί για καλύτερα πήγε χειρότερα, είχε μια εσωτερική πληροφορία, πεποίθηση ότι αν ερχόταν σε κοινωνία με τον Χριστό θα θεραπευόταν. Τι έλεγε η πιστή αυτή η γυναίκα? Και αν απλώς και μόνο εγγύσω την άκρη από το ένδυμά του θα γίνω καλά. Και πράγματι κατόρθωσε να διασχίσει σπρώχνοντας το πλήθος που συνοστιζόταν γύρω από τον Χριστό και να φτάσει κοντά στον Χριστό, πίσω από τον Χριστό, και άνοιξε το άκρο από το ένδυμα του Χριστού και αμέσως αισθάνθηκε στο σώμα της ότι έγινε το θαύμα, ότι σταμάτησε η αιμορραγία, θεραπεύτηκε. Ο δε Χριστός είπε εκείνο τον παράξενο λόγο, ποιος με άγγιξε? Και του λέει ο Πέτρος, εδώ πέφτωνε πάνω μας τα πλήθη, εδώ θα λέγαμε σήμερα μας έβγαλαν, μας ποδοπάτησαν, μας έβγαλαν ζουμί τα πλήθη, και εσύ λες ποιος με άγγιξε? Επέμεινε ο Χριστός, κάποιος με άγγιξε με τρόπο που δεν τον άγγιξαν άλλοι, διότι εγώ αισθάνθηκα να βγαίνει από μέσα μου δύναμη. Αυτό το σημείο θέλω, αγαπητοί τηλεθεατές, να σχολιάσουμε. Οι Άγιοι έκαναν θαύματα, αλλά με δύναμη που ερχόταν απ' έξω, από πάνω, από τον ουρανό, με τη δύναμη του Θεού. Ενώ ο Χριστός έκανε θαύματα με δύναμη που έβγαινε μέσα από τον ίδιο τον εαυτό του, με δική του δύναμη. Αυτό πάλι δείχνει, κύριε Ζώγα, ότι ο Χριστός είναι Θεός. Αφού η δύναμη με την οποία έκανε τα θαύματα έβγαινε μέσα από τον ίδιο τον Χριστό, με τη δύναμη αυτή θεράπευσε ο Χριστός την αιμορρούσα, με την ίδια δύναμη σύμφωνα με το Ευαγγέλιο το σημερινό ανέστησε την κόρη του Ιαΐρου, ήταν νεκρή και την ανέστησε, με την ίδια δύναμη ο Χριστός ανέστησε και το Σωτηρόπουλο και το Ζώγα και τους τηλεθεατάς και όλο τον κόσμο από τον τάφο που λέγεται ανυπαρξία,
δεν υπήρχαμε και υπάρχουμε, μας ανέστησε από το μηδέν με την ίδια δύναμη ο Χριστός. Το μεγαλύτερο θαύμα, δημιούργησε την ύλη, δημιούργησε τα σύμπαντα, τη γη, τα ζώα, τα φυτά, τα άστρα, μιλιάδες, δισεκατομμύρια δισεκατομμυρίων ηλίους, δημιούργησε τα σύμπαντα εξού κόντων από το μηδέν και κυβερνά τα σύμπαντα. Γι' αυτό ο Χριστός μέσα στην Αγία Γραφή λέγεται και δύναμης, δύναμης με δέλτα κεφαλαίο, ίσον παντοδύναμος, παντοδύναμος Θεός. Εμείς οι άνθρωποι αδύνατοι είμαστε και σωματικώς είμαστε αδύνατοι και με τις ασθένειες γινόμαστε πιο αδύνατοι και με το γύρας ακόμη πιο αδύνατοι και με το θάνατο εκμηδενίζεται σε αυτόν τον κόσμο η δύναμή μας η σωματική και, αλλά και πνευματικώς είμαστε αδύνατοι, το αποδεικνύουν οι πτώσεις των ανθρώπων, άλλες μεγαλύτερες, άλλες μικρότερες. Έχουμε πλήθος πάθη και αδυναμίες και εκείνο που πρέπει να ζητάμε από το Θεό να μας δίνει και σωματική δύναμη να μπορούμε να εργαζόμαστε και πνευματική δύναμη, προπάντων πνευματική δύναμη, να νικάμε τον σατανά, να νικάμε το ισχυρό ρεύμα του κόσμου, να νικάμε τα πάθη μας, τη σάρκα που επαναστατεί και να μπορούμε να αντιμετωπίζουμε τα φοβερά προβλήματα, ατομικά, συζυγικά, οικογενειακά, εθνικά, εκκλησιαστικά, παρανθρώπινα. Αυτό πρέπει να ζητάμε από το Θεό και όταν ζητάμε, ο Θεός δεν μας αρνείται τη δύναμή Του. Αρκεί να ζητάμε με πίστη, όπως με πίστη ζήτησε τη θεραπεία της η αιμορρούσα γυναίκα. Λοιπόν, γίνε, λέει, η πίστη σου σε σωκέσε. Πορεύω η σιρήνη, φύγε ήσυχη. Τώρα είμαστε αδύνατοι, εάν μας περιβάλλει ο Θεός με δύναμη, γινόμεθα ισχυροί, με τα θάνατον δε, εφόσον φύγουμε από αυτόν τον κόσμο με μετάνοια και πίστη, θα γίνουμε πολύ ισχυροί, όπως είναι οι άγγελοι και οι αρχάγγελοι. Για τα πνεύματα είναι ισχυρότερα των ανθρώπων. Κύριε Σωτρόπουλε, σχεδόν κάτι ανάλογο περιγράφει ο ίδιος Ευαγγελιστής της Πράξης Λουκάς, στο Γιώτα Θήτα κεφάλαιο, όπου λέει ο Θεός δια των χειρών του Παύλου έκανε μεγάλα θαύματα, ώστε και επί τους ασθενείς εφέροντο από το σώματος αυτού, μανδύ λέει περιζώματα και έφευγαν από αυτόν τον ασθενών η ασθένεια και τα πνεύματα τα πονηρά εξήρχονται από αυτόν. Έτσι. Στο δε πέμπτο κεφάλαιο των πράξεων βλέπουμε ότι όταν έπεφτε η σκιά του Πέτρου, η σκιά πάνω σε κάποιον ασθενή, θεραπεύεται. Που σημαίνει ότι οι ιερά αντικείμενα που έχουν σχέση με ιερά πρόσωπα χρησιμοποιούνται ως αγωγή, ως όργανα από αγωγή, το Θεό. Αγωγή, όπως είπατε, πολύ ωραία η έκφραση. Για την θεραπεία ασθενών κλπ. Ακριβώς. Δηλαδή η δύναμη του Χριστού διέρχεται διαμέσου ιερών αντικειμένων, όπως εκεί ήταν τα σουδάρια, τα συμπικίνθια, η σκιά του Παύλου, του Πέτρου ακόμη, και κάνει θαύματα διαμέσου ιερών εικόνων. Αυτά είναι γεγονότα του πνευματικού κόσμου, αλήθειες του πνευματικού κόσμου. Ή από τα άμφια ενός Αγίου. Ασφαλώς, από τα λείψαλα ενός Αγίου. Η θρησκεία μας είναι θρησκεία θαυμάτων. Δεν έχει μόνο τα ωραιότερα λόγια, έχει και τα ωραιότερα έργα, τα θαύματα που είναι υπέρβαση των φυσικών νόμων και αποτελούν απτές συντριπτικές αποδείξεις της υπάρξεως πνευματικού κόσμου και στην κορυφή του πνευματικού κόσμου του ιδίου, της υπάρξεως του ιδίου του Θεού, του Παντοδυνάμου. Λοιπόν, ας συνεχίσουμε όμως στο 13ο κεφάλαιο του Μάρκου. Επιτέλους, κύριε Τζόγα, πρέπει να... Γιατί μας μένουν μόνο 10 λεπτά, κύριε Σωτρόπουλε. Συνεχίσουμε, εντάξει, τα 10 λεπτά δεν έχουμε πολλά στο πράγματα στίχο να πούμε. 21 είμαστε. Σχολιάσαμε το στίχο, ένα το μέρος στίχο από 20. Το 13ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Μάρκου, που είναι σκατολογικό κεφάλαιο. Είμαστε στον 21ο στίχο. 21ο στίχο. Το όταν σας πει κανείς τότε, λέει, να εδώ είναι ο Χριστός ο Μεσσίας, ή εκεί, να μην πιστεύσετε, διότι θα παρουσιαστούν ψευδόχριστοι, ψευδομεσσίες και ψευδοπροφήτες, δηλαδή ψευδοδιδάσκαλοι, και θα δώσουν σημεία και τέρατα. Αυτό σημαίνει θα κάνουν καταπληκτικά θαύματα και οι ψευδομεσσίες και οι ψευδοπροφήτες, για να πλανήσουν, ή αν είναι δυνατό, ακόμη και τους εκλεκτούς. Εμείς δε βλέπετε εσείς να προσέχετε, είπε ο Χριστός. Ιδού προήρηκα ημίν άπαντα, σας τα είπα όλα εκ των προτέρων, ότως ώστε όταν παρουσιαστούν αυτοί και κάνουν καταπληκτικά θαύματα, σατανικά θαύματα, να μην εντυπωσιαστείτε, να μην συναρπαστείτε,
να μην παρασυρθείτε από τους απατεώνας αυτούς. Υπάρχουν σήμερα τέτοιοι άνθρωποι, κύριε Ζώ, που κάνουν θαύματα σατανικά? Υπάρχουν και σε αιρέσεις και στους πνευματιστές και στους μάγους υπάρχουν θαύματα, αλλά και σε ψευδομεσίες, όπως διαβάζουμε, γίνονται κάποια θαύματα. Αυτά δεν πρέπει να μας κλονίζουν ούτε να μας δημιουργούν σύγχυση. Για αυτοί όμως που δεν διαβάζουν την Αγία Γραφή και δεν βλέπουν αυτά που προείπε ο Χριστός ακριβώς για να προλάβει συμφορές των ανθρώπων, αυτοί που δεν διαβάζουν, επαναλαμβάνουν, την Αγία Γραφή, όταν για πρώτη φορά βλέπουν ένα θαύμα, δεν συναρπάζονται, δεν σκέπτονται καν μήπως το θαύμα αυτό προέρχεται από τον Σατανά, και λένε να, εδώ είναι τα θαυμαστά πράγματα, και τρέχουν κοντά στους αυτούς τους απατεώνες. Υπάρχουν δε σπανιότατα βέβαια αυτά παραδείγματα, έχω υπόψη 2-3 και εγώ 4 τέτοια σπανιότατα παραδείγματα. Υπάρχουν και κληρικοί ακόμη, μάγοι και σατανιστές. Δηλαδή και μέσα στον χώρο της Ορθοδοξίας υπάρχουν άνθρωποι πλανεμένοι, οι οποίοι χρησιμοποιούνται από το διάβολο ως όργανα για να κάνουν θαύματα. Ή άνθρωποι οι οποίοι είναι ενσυνείδητα όργανα του Σατανά, για λόγους ιδιοτελείας, συμφέροντος. Ή ασυνείδητα. Ενσυνείδητα ή ασυνείδητα. Και στις δύο περιπτώσεις μάλλον ασυνείδητα. Αλλά εκτός Ορθοδοξίας, κύριε Σωτρόπουλε, ό,τι θαύμα γίνεται, το μόνο πράγμα που δεν θα μπορούμε να σκεφτούμε αμέσως είναι ότι πρόκειται από το Θεό. Ναι, θα εξετάσουμε. Βέβαια ο Θεός μπορεί να κάνει θαύματα ακόμη και σε απίστους. Άλλο θέμα αυτό. Υπάρχουν όμως, είπαμε, θαύματα από το Θεό και θαύματα από το διάβολο, και άνθρωποι που είναι όργανα του Θεού και άνθρωποι που είναι όργανα του διαβόλου, και πρέπει να εξετάζομαι από πού είναι τα θαύματα και από πού είναι οι άνθρωποι αυτοί. Ένας όμως ο οποίος, κύριε Στρόπουλο, ανήκει στον Προτεσταντισμό και έχει ψεύτικες προφητείες ή ψεύτικες διδασκαλίες και παράλληλα κάνει κάποια θαύματα, έχουμε καμία αμφιβολία ότι η πηγή του θαύματος είναι ο διάβολος? Όχι, άμα είναι ψευδοπροφήτης ή ψευδοδιδάσκαλος. Ή ψευδοδιδάσκαλος, αν λέει προφητείες όπως οι χιλιαστές και δεν επαληθεύονται. Δεν είναι μόνο οι χιλιαστές. Και άλλοι ασφαλώς. Και δεν επαληθεύονται σημαίνει ότι είναι εκ του διαβόλου, είναι η ασυνείδητα όργανα του διαβόλου. Είναι πλανεμένη αν είναι ασυνείδητα όργανα του διαβόλου και πρέπει οπωσδήποτε να στεκόμαστε μακριά από αυτούς τους ανθρώπους. Οι χιλιαστές ισχυρίζονται ότι δεν γίνονται θαύματα μετά τους Αποστόλους. Ναι. Εν τω μεταξύ προφητεύουν οι κύριοι αυτοί. Το μεγαλύτερο η θαύμα. Η προφητεία δεν είναι θαύμα? Το μεγαλύτερο θαύμα. Έτσι είναι. Μετά την Ανάσταση. Μετά τη θλίψη αυτή, τη θλίψη των Ιουδαίων και την παγκόσμια θλίψη, τη θλίψη των Ιουδαίων κατά την πτώση της Ιερουσαλήμ του 70, είναι σύμβολο της παγκόσμιας θλίψης, έρχεται στη Δευτέρα Παρουσία ο Κύριος και λέει: εν εκείνες τις ημέρες μετά την θλίψη εκείνην ο ήλιος θα σκοτιστεί, η σελήνη θα πάψει να φέγγει, τα αστέρια θα πέσουν από τον ουρανό, οι ουράνιοι δυνάμεις, τα συστήματα των άστρων θα σταλευθίσονται, που σημαίνει θα καταρρεύσουν, και τότε θα ειδούν τον Υιό του ανθρώπου να έρχεται πάνω στις νεφέλες με δύναμη πολύ και δόξα, και θα αποστείλει τους αγγέλους αυτού και θα συνάξει τους εκλεκτούς από τα τέσσερα σημεία του ορίζοντας, από τα πέρατα της οικουμένης. Δεν βλέπουμε, κύριε Ζιώγα, καμιά μεσοβασιλεία, χιλιετή βασιλεία, με καμιά ιδανική περίοδο, χιλιετή βασιλεία που πιστεύουν μερικοί πιστεύουν οι ψευδομάρτυρες του Ιεχωβά, οι πεντηκοστενοί, ναι, Αντιβεντιστές, πιστεύουν σε επίγεια χιλετή ιδανική βασιλεία ηλιστικού χαρακτήρους. Μάλλον η γραφή δείχνει ότι τα πράγματα θα βαίνουν από πνευματικής πλευράς, από το κακό, από στο, το χειρότερο. Κακό στο χειρότερο. Ο χριστιανισμός θα συρρυκνούνται, η ανομία θα πληθύνεται, η πίστη θα εκλείπει και στο τέλος θα είναι ολίγοι οι πιστοί άνθρωποι. Μακάρι αυτοί που θα είναι μεταξύ των ολίγων. Εδώ έχουμε και ένα επιχείρημα εναντίον της πλάνης των πεντηκοστιανών, οι οποίοι πιστεύουν ότι η αρπαγή της Εκκλησίας θα γίνει πρώτο αντιχρίστου. Θα γίνει ολίγων πρώτης εμφανίσεως του Αντιχρίστου. Ενώ όμως εδώ βλέπουμε σαφώς ο Κύριος να μας λέγει ότι θα αποστείλει τους αγγέλους και θα συνέξει εκλεκτούς εκ των τεσσάρων ανέμων. Όταν θα υπέρθει το τέλος, κατά την όταν θα σβήσουν τα άστρα, ακριβώς, θα καταρρεύσουν κατά τα σύμπαντα. Κατά τη δευτέρα παρουσία του. Ακριβώς, ακριβώς. Μερικοί
προσπαθούν να διευθετήσουν, να κανονίσουν μια συζήτηση με τους πεντηκοστιανούς ή εδώ από την Τηλετόρα ή από το Sky ή από άλλο κανάλι ή από το ραδιοφωνό τους και να συζητήσουμε το θέμα αυτό της αρπαγής που είναι σημαντικό για θέμα. Για αυτούς αποτελεί η κεντρική διδασκαλία. Και εγώ με τον κύριο Φέγκο, το διδάσκαλο των πεντηκοστιανών και είπε, λέει, να κάνουμε... μεγαλύτερης μερίδος των πεντηκοστιανών, γιατί είναι πολλές, κύριε Σωτρόπου, ναι, δεν είναι μία. Ναι, ναι, είναι κατατεθειμένη. Ναι, να κάνουμε, είπε, αυτή την συνάντηση και να μιλήσουμε, να συζητήσουμε το θέμα της αρπαγής, αλλά ακόμη δεν βλέπω να έχει κανονιστεί τέτοιο πράγμα. Πιστεύω... Για μας ισχύει ο δρόμος είναι ανοιχτός και τα σκυλιά δεν μένουν από λεωλόγους. Ακριβώς. Εγώ διευήνυσα όποτε έτσι θέλω να γίνει αυτή η εκπομπή και όχι μια εκπομπή, να γίνουν περισσότερες εκπομπές γιατί ο χρόνος είναι περιορισμένος και σε μια εκπομπή δεν μπορούμε να εξαντλήσουμε ένα θέμα το οποίο μάλιστα για αυτούς είναι... Αποτελεί βασική κεντρική διδασκαλία στην εσχατολογία τους. Βασική σημασία. Και βασική πλάνη τους ταυτόχρονα. Από δε τη οικεί μάτιν την παραβολή, όταν αυτή ο κλάδο ήδη γέννηται απαλώ και εκφύει τα φύλλα, γινώσει το ότι η του εστί το θέρο. Από τη σικιά, λέει, το δέντρο αυτό να διδαχτείται παραβολικά, όταν το κλάδο τη γίνει απαλώ και αρχίζει να βγάζει τα φύλλα, τότε καταλαβαίνετε ότι είναι κοντά το θέρο, η καλή εποχή, η εποχή των καρπών. Έτσι κι εσεί, όταν δείτε να γίνονται όλα αυτά τα πράγματα, τα πρόδρομα σημεία της Δευτέρας Παρουσίας, οι μεγάλες θλίψεις, να γνωρίζετε ότι κοντά είναι επιθύρες, εννοείται το τέλος, γιατί για το τέλος ρώτησαν οι μαθητές ποιο θα είναι το σημείο της παρουσίας σου και της συντελείας του αιώνος, του τέλους του κόσμου. Νομίζω, κύριε Ζώγα, ότι σχεδόν όλα αυτά τα φοβερά φαινόμενα παρατηρούνται στην εποχή μας. Έτσι νομίζω. Είπαμε, είναι αρχείο δίνων, κύριε Σωτρόπου. Αρχείο δίνων. Αλλά δεν είμαστε στο αποκορύφωμα. Προχωρήσαμε πέρα από την αρχή των οδύνων. Είναι κοντά επιθύρες. Και όταν λέμε είναι κοντά, μπορεί η Δευτέρα Παρουσία να γίνει σε 50, σε 100, σε 200, σε 500 χρόνια και σε 500 αλλαγή κοντά, δεν είναι. Τι είναι 500 χρόνια μπροστά στην απέραντη αιωνιότητα. Χιλιαέτη, λέει, ενώπιον του Κυρίου ως ημέρα μία. Αμήν, λέγω ημίνου, μη παρέστηγενε αύτη, μέχρι σου πάντα τα αυτά γέννητε. Κύριε Ζώγα, πώς το καταλαβαίνετε αυτό? Αλήθεια σας λέγω, είπε ο Χριστός, δεν θα παρέλθει, δεν θα περάσει αυτή η γενεά έως ότου γίνουν όλα αυτά που σας είπα. Το ερμηνεύσαμε στο κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο, γιατί είναι παράλληλο αυτό το χωριό. Να το υπενθυμίσετε, κύριε. Και είπατε, κύριε Στρόπουλε, όταν λέει γενιά, δεν εννοεί μια συγκεκριμένη γενιά, όπως ενώνει η ψευδομάρτυρος του Ιεχωβά τη γενιά που είδε τα γεγονότα του 14, ή πάλι και οι πεντηκοστιανοί, και αυτοί έχουν το 14 σαν έτος ορόσημο. Αλλά από τη φράση, όσο του γίνουν όλα αυτά, με τον όρο γενιά εννοεί το γένος των ανθρώπων. Ακριβώς. Δηλαδή, μέχρι ότου να γίνουν όλα αυτά, θα υπάρχουν άνθρωποι επί της γης. Δεν θα παρέλθει αυτό το γένος, το ανθρώπινο γένος, μέχρι ότου γίνουν όλα αυτά που σας είπα, λέγει ο Χριστός. Θα γίνουν όλα αυτά που σας είπα και κατόπιν θα παρέλθει το ανθρώπινο γένος, θα κλείσει η αυλαία της σκηνής αυτού του κόσμου, θα επέλθει η συντέλεια του κόσμου. Κύριε Σωτρόπουλε, επειδή έχουμε μόνο ένα λεπτό, σήμερα θα γίνει ομιλία στη Ζωδόχου Πίξη 4 ή όχι? Όχι, σήμερα λόγω του εορταστικού τριημέρου δεν θα γίνει ομιλία Ζωδόχου Πίξη 44, θα γίνει την άλλη Κυριακή ώρα 7, ακριβώς θα αρχίσει η ομιλία ώρα 7 την άλλη Κυριακή Ζωδόχου Πίξη 44. Κλείνοντας, υπενθυμίστε ότι θα δεχτούμε τηλεφωνήματα. Ναι, υπενθυμίστε το εσείς. Ναι, αγαπητοί τηλεθετές, κλείνουμε το σημερινό θέμα. Θα δεχτούμε τηλεφωνήματα μετά τη λήξη εκπομπής που τελειώνει σε ένα λεπτό και θα είμαστε μέχρι τις 1:25, 1:30 περίπου. Θα συνεχίσουμε συν Θεώ την ερμηνεία του 13ου του κεφαλαίου την ερχομένη Κυριακή. Θα το ολοκληρώσουμε για να εισέλθουμε στο 21ο κεφάλαιο του Λουκά. Να μην συνεχίσουμε το 13ο, τα υπόλοιπα είναι όπως και του Ματθαίου. Να μπούμε, κύριε Ζώγα, στο 21ο κεφάλαιο του Λουκά, το οποίο είναι παράλληλο με το εσχατολογικό 24ο του Ματθαίου και το 13ο του Μάρκο, αλλά έχει και μερικά στοιχεία επιπλέον. Μάλιστα. Διαφορετικά. Να εισέλθουμε στο 21ο του Λουκά και θα παρακαλούσα τους αγαπητούς τηλεθεατάς να ανοίξουν το Ευαγγέλιο
το 21ο στο ΚΑΑ κεφάλαιο του Λουκά και να διαβάσουν το εσχατολογικό αυτό κεφάλαιο για να μπορούν έτσι με περισσότερη ευκολία να παρακολουθήσουν την ερμηνεία που θα κάνουμε στην Θεό την άλλη Κυριακή. Αγαπητοί τηλεθεατές, ευχόμαι θα πάλι στους εορτάζοντας μαζί με τον Άγιο Δημήτριο χρόνια πολλά και ευλογημένα. Και καλή εβδομάδα και το έθνος που εορτάζει την εθνική του εορτή να γνωρίσει πάλι νέες ημέρες δόξης και θα γνωρίσει νέες ημέρες δόξης διαπίστεως εις τον Ιησούν Χριστόν τον Κύριό μας και Θεό μας τον Παντοδύναμο Κύριο. Χαίρετε. Τη γνώμη σας για την πατρίδα. Μας παίρνουνε τώρα. Κοιτάξτε κάτι, εμείς ας πούμε, όπως και να το κάνουμε, εκ προημίου ας πούμε, απέχει παρασάγκαση η συνειδητότητα μιας αφομοιουμένης ας πούμε κατάσταση. Θέλοντας και μη δηλαδή απαχωρίζεται από την ταύτιση της ψυχολογικής τσιφθοράς του σοσιαλιστικού υπαρκτού σοσιαλισμού. Γι' αυτό δεν θέλω να πω τίποτα εναντίον της πατρίδας. Εγώ είμαι υπέρ της πατρίδας, γιατί κοιτάξτε και στο κάτω-κάτω οι νέγροι δεν φταίνε σε τίποτα, καταλάβατε.